των εγκάτων τα δώρατά αυτά, Αναστασίου Ιερέως, Παρίας Πρεσβυτέρας, Αποστόλου Φωτεινής, Ειρήνης Ιωάννου Ελευθερίας, Μιχαήλ Ελένης Κωνσταντίνου Αγγελικής, Λιανού Ελένης Θάμου, Παναγιώτου Νικολέτας, Δημητρίου Φιλίππου Εφραίμ, Αλεξάνδρας Μανουήλ Γεωργίου, Κωνσταντίνας Αδαμαντίας Βασιλείου Θεοδόρας Ανδρομάκης, Με κάθε λαμπρότητα η προσφυγική κομμόπολη της Νέας Κύου στην Αργολίδα γιόρτασε την Παναγία την Τριχερούσα ή Κουκουζέλισσα στον Ιερό Ναό της Παναγίας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Την παραμονή της εορτής σε ψάλλει μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίες και θείου κηρύγματος ιερεργούντος του Ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως Αργολίδας Αρχιμανδρίτη Λεόντιου Ξυνταρόπουλου. Συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ για να τελέσουμε τον εσπερινό της γιορτής της Συνάξεως της Παναγίας της Τριχερούσης και του Ανέου Αγίου του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Η εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας είναι μια από τις αποδιδόμενες στον Άγιο Λουκά και ανήκει στον τύπο τον εικονογραφικό της οδηγήτριας. Η Παναγία κρατάει όμως το βρέφος του Χριστό στο δεξί της χέρι. Είναι επομένως και δεξιοκρατούσα, της οποίας το πρωτότυπο βρισκόταν στον προσκυνηματικό ναό των Αβραμιτών στην Κωνσταντινούπολη με το όνομα Αχυροποίητη. Η Παναγία η Τριχερούσα είναι μια από τις φημισμένες και θαυματουργές εικόνες που τιμώνται στο Άγιον Όρος. Για τους μοναχούς όμως του Αγίου Όρους πρόκειται για εικόνα του Δαμασκηνού και στον οποίο έκανε το θαύμα να αποκαταστήσει το χέρι του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπως είναι γνωστό, υπερασπίστηκε τις Άγιες εικόνες μετά το οικονομαχικό διάταγμα που εκδόθηκε μεταξύ του 726 και 730 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Ίσαβο. Ο Λέων, πολύ ερεθισμένος από τη συμπεριφορά, του Δαμασκηνού, είχε προσπαθήσει να τον τιμωρήσει, ο οποίος όμως βρισκόταν σε αραβικό έδαφος, έξω δηλαδή από την δικαιοδοσία του. Βρήκε έτσι λοιπόν ένα τέχνημα. Έστειλε στη Δαμασκό πλαστές επιστολές που κατηγορούσαν τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό ότι συνωμοτούσε κατά της δυναστείας των Ομεϊαδών και ήταν φίλος και προστάτης του. Ο Χαλίφης, αν και εκτιμούσε πολύ την οικογένεια του Δαμασκηνού, πήρε στα σοβαρά την πληροφορία. Έβαλε να του κόψουν το χέρι και έδωσε διαταγή να το κρεμάσουν σε δημόσια θέα προς αποφυγή και παράδειγμα. Όταν ονύχτωσε, ο Ιωάννης πήγε στην εκκλησία. Γονάτισε μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, απήγγειλε με δάκρυα την προσευχή του και μετά αποκοιμήθηκε. Η Θεοτόκος εμφανίστηκε στο όνειρό του λέγοντας «Το χέρι σου θεραπεύτηκε». Πραγματοποίησε λοιπόν
χωρίς αναβολή το τάμα που έκανε στην προσευχή σου. Ξυπνώντας ο Ιωάννης, αντιλήφθηκε ότι είχε θεραπευτεί και το χέρι του είχε αποκατασταθεί. Σηκώθηκε λοιπόν με τα δύο χέρια υψωμένα, έψαλε τον ύμνο «Η δεξιά σου, Κύριε, δε δόξας δε ενισχύει, η δεξιά σου, Κύριε, έθραξε εχθρούς». Αναγνωρίζοντας την θεϊκή επέμβαση, ο ηγεμόνας της Δαμασκού αποκατέστησε τον Ιωάννη στην εργασία του και στο αξίωμά του. Σε έκρηξη ευγνωμοσύνης προς την ευεργέτηδά του, κυρία Θεοτόκο, ο Δαμασκηνός έβαλε να ζωγραφίσουν, να φτιάξουν ένα αφιερωματικό χέρι από ασίμι και να το κρεμάσει στην εικόνα, δίπλα στο χέρι της Θεοτόκου. Μερικοί υποστηρίζουν ότι μάλιστα έβαλε και να ζωγραφίσουν το χέρι, ένα τρίτο χέρι πάνω στην ίδια εικόνα. Γι' αυτό και δόθηκε η επωνυμία Τριχερούσα. Στη συνέχεια η εικόνα ακολούθησε τον Άγιο στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα για να πάρει αργότερα τον δρόμο προς τη Σερβία και αργότερα προς το Άγιο Όρος. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν αποδίδει λατρεία στην Παναγία, αλλά την τιμά ως μητέρα του Κυρίου. Όχι ανεξάρτητα, όχι αυτόνομα από το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος εξάλλου υπήρξε για εκείνη ο Θεός και Σωτήρας. Η τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου αποδόθηκε πριν από όλους μας σε εκείνη παραδειγματικά από τον ίδιο τον Θεό. Αυτός την εξέλεξε μεταξύ των γυναικών, όλων των γυναικών, όλων των αιώνων, να γίνει σκεύος εκλογής του και συνεργός του στο σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου. Η Εκκλησία μας την ονομάζει, την αποκαλεί την Μαρία Παναγία. Η εφημέρη του Ναού, ο πρωτοπρεσβύτερος Πάτερ Δημοσθένης Γάτσιος και Πάτερ Ηλίας Γάτσιος ευχαρίστησαν όσους με την παρουσία τους τίμησαν την Παναγία. Με την ευκαιρία της Πανηγύρεως, της ιεράς θαυμαστής εικόνος, της Παναγίας Κουκουζελής της Τριχερούσης, θα ήθελα εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, εμείς και η εφημέρη και η ταπεινότητά μου και ο Πατήρ Ηλίας να ευχαριστήσουμε εν πρώτης τον Πατέρα Λεόντιο, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να έρθει απόψε και να συμπανηγυρίσουμε και να συμψάλλουμε και να τιμήσουμε την Παναγιά μας όπως αρμόζει. Να ευχαριστήσω το τοπικό μας Συμβούλιο που συμμετείχε, την κυρία Πρόεδρο και τα μέλη του, αλλά και όλους τους εκπροσώπους από όλο το φάσμα της Νέας Κύου, αλλά και όλους εσάς που είχατε την ευγενή καλοσύνη να έρθετε απόψε στον Εσπερινό και σας παρακαλώ και αύριο να έρθετε στον Όρθιο και στη Θεία Λειτουργία. Να ευχαριστήσω τους αγαπητούς ιεροψάλτα, καθώς επίσης και τους αγαπητούς επιτρόπους, οι οποίοι ανιδιοτελώς προσφέρουν το έργο τους στον νέο χώρο μας, τις κυρίες που ανιδιοτελώς εργάζονται εδώ, στον Ιερό Ναό, όπου ανάβουν τα κατήλια και βοηθούν στην καθαριότητα και σε οτιδήποτε άλλο τους ζητηθεί στην ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Θα ήθελα να τις ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να επικαλεστώ τη σκέπη, την προστασία της Παναγίας μας σε όλους, στον καθένα ξεχωριστά. Η Παναγιά μας, που είναι μετά τον τριαδικό μας Θεό, που κατέχει τα δευτερία της Παναγίας Τριάδος, όπως ορθώς λένε οι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας, να μας βοηθεί όλους μας. Ναι, αδελφοί μου, ας το προσέξουμε αυτό. Σήμερα ήρθαμε να τη τιμήσουμε. Μην ξεχνάμε ότι ο τόπος αυτός έχει ιστορία. Ο τόπος αυτός, όταν εγκαταστάθησαν εδώ καταδιωγμένοι οι πρόγονοί μας, έφεραν μαζί τους ό,τι το πολυτιμότερο είχαν. Τα ιερά κοιμήλια, τις ιερές εικόνες, τη Θεομάνα, την Παναγία, την Κουκουζέλισσα Τριχερούσα, την Πορταΐδησσα, την Ευαγγελίθρια και πριν από δύο χρόνια αποκτήσαμε και την εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν ξέρω αν το κάναμε εμείς σήμερα, φεύγοντας ξεδιωμένοι από τον τόπο μας να παίρναμε αυτές τις ιερές εικόνες, η μακαριστή, η ζωή Πιπίδου, η οποία μετέφερε την Παναγία την Κουκουζέλισσα Τριχερούσα, η οποία είναι και η πιο μεγάλη
σε διαστάσεις, την έκοψε στη μέση την εικόνα για να μπορεί να την μεταφέρει. Την έφερε εδώ, στην αρχή την εγκατέστησαν στο παλιό ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης και κατόπιν την έφεραν εδώ στον ιερό ναό της Θεομάνας και εδώ και αρκετά χρόνια για να δεσπόζουν ιερές εικόνες της Παναγίας μας. Και όταν μπαίνει ο προσκυνητής μέσα να μπορεί άνετα να προσκυνεί και να βλέπει και να θυμάται και να προβληματίζεται. Τοποθετήσαμε τις ιερές εικόνες και τις τέσσερις της Παναγιάς μας σε μαρμάρινα προσκυνητάρια έτσι ώστε να δεσπόζουν μέσα στον ιερό ναό και βλέποντας ο προσκυνητής να δει δύναμη, θάρρος, δύναμη να ενισχύσει το θρησκευτικό του συνέστημα και να φεύγει ανανεωμένος και αναγεννημένος. Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ απόψε με τις ευχές και τις πρεσβείες και την προστασία της Παναγίας μας θα φύγουμε όλοι από τον Ιερό Ναό ανανεωμένοι πνευματικά και αναγεννημένοι και να παρακαλέσουμε και να κάνουμε την προσπάθεια να μην δείξουμε, αμέλεια, αδιαφορία όπως τα γεγονότα αυτά τα θρησκευτικά. Θέλω να παρακαλέσω να ανανεώσουμε και να ανθερμάνουμε την πίστη μας και το θρησκευτικό μας συνέστημα και να συμμετέχουμε όλοι. Και άλλοι αδελφοί μας οι οποίοι ίσως δεν το ήξεραν ή για άλλους λόγους δεν κατέφθη δυνατό να είναι απόψε εδώ και αύριο, να δώσει ο Θεός να έρχονται και αυτοί για να τρουν δύναμη με την Παναγιά μας. Ας το πάρουμε είδηση, αδελφοί μου. Σήμερα έχουμε ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε από τη βοήθεια του Θεού. Δοκιμάσαμε, για προσέξτε αυτό που θα σας πω, και είδαμε ότι η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό έφερε οδυνηρά αποτελέσματα. Η απουσία του Θεού από τον άνθρωπο το κάνει τον άνθρωπο να δυσκολεύεται η ζωή του και πολλές φορές η απουσία του Θεού τον οδηγεί στην καταστροφή. Γι' αυτό έρχεται η Αγία μας Εκκλησία ως φιλόστοργη μητέρα μας με τις γιορτές αυτές τις θρησκευτικές της Παναγιάς μας να μας ανανεώνει και να μας αναθερμαίνει την πίστη μας και να έρθουμε κοντά στο Θεό και την Αγία μας Εκκλησία. Δεν θέλω να κάνω δεύτερο κηρύγμα, ήδη μίλησε εύστοχα ο πατήρ Λεόντιος, αλλά ήθελα να σας θέσω σε όλους μας, σε όλους σας μερικούς προβληματισμούς έτσι ώστε να κάνουμε την προσπάθειά μας και αν την εποχή εκείνη, η προγονή μας, κάτω από δύσκολες συνθήκες έφεραν τις ιερές εικόνες εδώ και σήμερα τις έχουμε εμείς και τις τιμάμε και προσκυνάμε και λατρεύουμε τον Τριαδικό μας Θεό και ζητάμε τη βοήθειά Του, αν θέλουμε να τις τιμάμε πραγματικά, θα πρέπει και εμείς να τρέχουμε στον Ιερό Ναό, να ζητάμε τη βοήθειά της Παναγιάς και να ζούμε έντονα τη μυστηριακή και λατρευτική ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας. Η Παναγία, η κουκουζέλη θα τρικερούσε, να σκέφτει, να χωρίζει και να διαφυλάσσει πάντα σε εμάς.